Θέλω να κάνω δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη, επειδή γνωριζόμαστε στην αίθουσα, ξέρετε ποιος άρχισε τον πόλεμο και χαρακτήρισε εγκληματική οργάνωση φασιστική, τη Χρυσή Αυγή. Και ο προεδρεύων τότε, επειδή έτυχε να είμαι εγώ εκ μέρους του ΚΚΕ, με επανέφερε στην τάξη να μην χρησιμοποιούμε τέτοιες εκφράσεις. Ότι είναι φασιστική, ναζιστική, εγκληματική οργάνωση. Όπως και πολλοί άλλοι, σχεδόν εξ όλων των άλλων κομμάτων, για να μην πω όλων, για ένα μεγάλο διάστημα το θεωρούσαν ως ένα συνηθισμένο πολιτικό φαινόμενο και πρέπει να αντιμετωπιστεί όπως αντιμετωπίζονται τα πολιτικά αυτά που εμφανίζονται κλπ. Κλπ. Και επειδή λοιπόν γνωριζόμαστε, ας σταματήσει η προσπάθεια οικειοποίησης ενός σκληρού αγώνα που έδωσε και το εργατικό κίνημα και έξω από τη Βουλή και έξω και από τα δικαστήρια και πολιτικές δυνάμεις που στάθηκαν στην πρώτη γραμμή. Ας σταματήσουν όλοι σήμερα με αυτό να το χρησιμοποιούν σαν πλυντήριο για τις τεράστιες ευθύνες που έχουν. Και οι ευθύνες είναι τεράστιες. Και υπάρχουν και ντοκουμέντα και για τα μέσα ενημέρωσης και για πολιτικά στελέχη πώς τοποθετήθηκαν από πολλά κόμματα, σχεδόν από όλα. Λέω σχεδόν, γιατί δεν είμαι σίγουρος. Όλα τα ντοκουμέντα υπάρχουν. Το τι έχει πει ο καθένας όταν εμφανίστηκε η Χρυσή Αυγή. Το τι εναγκαλισμοί υπήρχαν, πολιτικοί και άλλοι. Το τι εξηγήσεις έδιναν. Το τι θέλανε Χρυσή Αυγή με γραβάτα. Σήμερα που κόπτονται ορισμένοι, τότε έλεγαν από συγκεκριμένα κανάλια ότι θέλουμε μία Χρυσή Αυγή πιο ήμερη και ήρεμη. Λοιπόν, ας σταματήσει όλη αυτή η υποκρισία. Η Χρυσή Αυγή και ο φασισμός είναι γνήσιο, ούτε νόθο. Τέκνο του καπιταλισμού, του συστήματος που υπηρετείται όλοι. Και αυτό δεν μπορεί να παραγραφεί, έχει αποδειχθεί και ιστορικά. Γι' αυτό λοιπόν εμείς λέμε ότι αν δεν εξαλειφθούν οι αιτίες που γεννούν, και οι αιτίες είναι η εκμετάλλευση, η εξαθλίωση, η φτώχεια που φέρνει ένα σύστημα ολόκληρο που όταν δεν μπορεί να κάνει αλλιώς επιστρατεύει και αυτές τις μορφές εξουσίας του κεφαλαίου. Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη παρατήρηση. Θα έλεγα, δεν σταματάτε λίγο το πινκ-πονγκ. Αυτό τώρα που συμβαίνει, δεν συμβαίνει σήμερα μόνο. Συμβαίνει πάρα πολλά χρόνια. Σεις το καταργήσατε. Σεις δεν το επαναφέρατε. Δεν το επαναφέρατε εσείς. Γιατί αφού ήταν τόσο φοβερό, δεν ερχόσασταν την τροποποίηση του ποινικού κώδικα. Και τώρα, για να παίζετε αυτό το παιχνίδι, που παίζετε συνέχεια. Λοιπόν, βγαίστε, πάρτε τις ευθύνες. Και πέστε, ναι, κακώς κάναμε εμείς το καταργήσαμε και κακώς εμείς το δεν το επαναφέραμε. Είναι πολύ απλό και λογικό απέναντι στον κόσμο. Εμείς υποστηρίζουμε ότι πρέπει να επανέλθει, δηλαδή να επανέλθει η δυνατότητα της στέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων. Με όποιο νομικό τρόπο είναι πιο πρόσφατο και άμεσα. Γιατί όλη αυτή η κουβέντα τόσες ώρες. Τόσο δύσκολο είναι να πείτε ότι κάναμε λάθος και εμείς κάναμε λάθος που δεν το επαναφέραμε. Πόσο δύσκολο είναι και παίζετε ένα πικ-πόγκ εδώ πέρα μέσα στην αίθουσα. Φτάνει πια.